150 χιλιόμετρα νέο δίκτυο ίδρυυσης θα αποκτήσει το Ηράκλειο, καθώς ανοίγει ο δρόμος της δημοπράτησης του σημαντικού έργου υποδομής προϋπολογισμού 14.716.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο του οποίου τα ποσά είχαν διασφαλιστεί από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα μετά από παρέμβαση τόσο των τοπικών βουλευτών όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι ένα τεράστιο έργο, 150 χιλιόμετρων αλλαγή δικτύου ίδρυυσης εντός της πόλης του Ηρακλείου. Σύν ότι θα αλλάξουμε επιπλέον 20.000 υδρόμετρα νέας τεχνολογίας. Το έργο θα έχει διάρκεια υλοποίησης 3 χρόνια. Θα γίνει από ένας θα είναι δημοπράτης. Έτσι είναι, γι' αυτό ονομάστηκε εμβληματικό και θα μπορεί να χωριστεί σε 4 υποέργα. Η κατασκευή δικτύων ίδρυυσης χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και πρόκειται να εκτελεστεί σε 4 μέτωπα εργασιών και συγκεκριμένα στις περιοχές Κορώνη Μαγαρά, Αγία Κατερίνη, Δημοκρατία, Σκυπούπολη, Νέα Λικαρνασό, σε μικρό τμήμα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη και στα βυτικά προάστια. Θα γίνει διεθνή διαγωνισμό, γιατί συζητάμε για ένα έργο το οποίο ο προϋπολογισμό είναι 14.716.000 ευρώ. Οπότε θα είναι διεθνή διαγωνισμό και ευελπιστούμε να αρχίσουμε στο καλοκαίρι. Το έργο θα έχει διάρκεια υλοποίηση 3 χρόνια. Οπότε περιορίζεται και η απώλεια νερού. Ναι, είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε, διότι πέρα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε με τις απώλειες νερού και για τα οικονομικά της ΔΕΙΑΗ, είναι ότι με τα παλιά δίκτυα είχαμε σοβαρές μειώσεις στην πίεση, με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρά προβλήματα, ειδικά σε υψηλές περιοχές. Εν τω μεταξύ, οι προσδοκίες της ΔΕΙΑΗ για τον εμπλουτισμό νερού από νέες γεωτρήσεις δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όπως παραδέχεται ο Γιώργος Βουρεξάκης. Πέρσι κάναμε μια γεώτρηση στις Βασιλιάς, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε. Γιατί? Φτάσαμε στα 200-250 μέτρα, δεν βρήκαμε στο σημείο εκεί πέρα νερό. Οπότε αναγκαστήκαμε και κάναμε σε ένα νέο σημείο, θα κάνουμε διαφορετικό, θα κάνουμε. Η άλλη, η δεύτερη που πήγαμε στις Δαφνές ήταν, την κάναμε, αλλά είχε μικρή απόδοση, έφτασε στα 15 κυβικά την ώρα. Ναι. Και αυτή να πάει πού? Στα 60-70 κυβικά την ώρα. Η άλλη, όχι, αυτή δεν την ενεργοποίησαμε, διότι ήταν χαμηλή και δεν μπορούσαμε πλέον να την, δεν άξιζε εμπορικά. Ο σχεδιασμός στόχευε στην άβληση του προβλήματος λειψιδρίας στην πόλη του Ηρακλείου. 2 μέρες χωρίς νερό, 3 ώρες με νερό. Δεν φτάνει ούτε στην τουαλέτα να ρίξουμε. Το πρωί ξυπνάμε να πληθούμε γιατί έχουμε πλύνει τα δόντια μας. Οι αποκαρδιωτικές εικόνες στο φράγμα Ποσελέμη τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και δραματικές στιγμές που ακολούθησαν με την εισβολή της αφρικανικής σκόνης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να στερέψουν οι βρύσες λόγω της μεγάλης κατανάλωσης νερού, είχαν κινητοποιήσει τη ΔΕΙΑΗ, η οποία προχώρησε στην ανόρυξη νέων γεωτρήσεων. Όμως σε 2 περιπτώσεις οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν, με τη ΔΕΙΑΗ να συνεχίζει τις προσπάθειες.